Το εργατικό κέντρο Πειραιά σήμερα βρίσκεται έξω από το Μετροπόλιτα, διαδηλώνοντας την απέτηση των εργαζομένων απέναντι στην κυβέρνηση να προχωρήσει σε ουσιαστικά μέτρα για την προστασία της υγείας των εργαζομένων, τόσο στους τόπους δουλειάς, όσο και στην κατοικία και στη συλλογική και οπουδήποτε μένουν. Είναι γεγονός ότι η κυβέρνηση το τελευταίο διάστημα, κουνώντας το δάχτυλο στους εργαζόμενους, πάντα μιλάει και προβάλλει την ατομική ευθύνη, φέροντας ουσιαστικά ημίμετρα τα οποία δεν αντιμετωπίζουν το πραγματικό πρόβλημα της πραγματικής αιτίας της διασποράς του κορονοϊού, όπως είναι οι τόποι δουλειάς, ιδιαίτερα οι μεγάλοι, όπως είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τόπου αλλού υπάρχει στον κόσμο των εργαζομένων. Αντίθετα, τα προβάλλει όλα στην απαγόρευση και στη τελευταία βλέπουμε και την τρομοκρατία και την καταστολή, ώστε να επιβάλλει τον νόμο και τάξη. Αν η κυβέρνηση πραγματικά την ενδιαφέρει να λύσει το πρόβλημα, θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα στην ενίσχυση του συστήματος υγείας με προσλήψη γιατρών και φυσικά την άμεση επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας, χωρίς βεβαίως καμία αποζημίωση στους διοκτήτες. Φυσικά να υπάρχουν προσλήψεις μαζικές των γιατρών και βεβαίως να λύσουν όλα τα χρόνια προβλήματα που υπάρχουν. Πιστεύουμε και θα συνεχίσουμε μάλλον τις κινητοποιήσεις μας, όπως κάνουμε όλο αυτό το διάστημα, και στους δημόσιους φορείς και στα Υπουργεία. Κυρίως όμως δίνουμε τη μάχη μέσα στους τόπους δουλειάς, ώστε να μπορέσουμε να επιβάλλουμε τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων. Στον ένα χρόνο πανδημίας, οι εργαζόμενοι συνεχίζουμε να δίνουμε μάχη για την υγεία μας, για τη δουλειά μας, για το μισθό μας, για τα παιδιά μας, για τους ηλικιωμένους. Από την πρώτη στιγμή που ήρθε η πανδημία και στη χώρα μας, σταθήκαμε σαν εργαζόμενοι στον χώρο της ιδιωτικής υγείας, στο πλευρό των συναδέλφων στο δημόσιο τομέα, ζητώντας ενίσχυση προσλήψεις προσωπικού, γιατρών, νοσηλευτικού προσωπικού, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στη μάχη που ξεκινούσε και συνεχίζουν να δίνουν, και φυσικά την επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας να ενταχθεί στο κρατικό σχεδιασμό για να βοηθήσει και αυτός από τη μεριά του στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Από όλα αυτά βέβαια τίποτα δεν έγινε. Βλέπουμε ο κρατικός προϋπολογισμός για την υγεία να μειώνεται πολλά εκατομμύρια για το 2021. Οι υγειονομικοί στα δημόσια νοσοκομεία να συνεχίζουν να δίνουν τη μάχη κάτω από πάρα πολύ αντίξωες και δύσκολες συνθήκες. Και ταυτόχρονα δίπλα σε όλα αυτά τα πράγματα ο ιδιωτικός τομέας να θησαυρίζει και μέσα στον καιρό της πανδημίας, αξιοποιώντας ότι τα νοσοκομεία έχουν γίνει νοσοκομεία μίας νόσου, ότι πολλά τεστ γίνονται στα ιδιωτικά διαγνωστικά και όσοι βέβαια ασθενείς δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν στα δημόσια νοσοκομεία να πηγαίνουν και να βρίσκουν λύσεις στο πρόβλημά τους στα ιδιωτικά. Θεωρούμε ότι τώρα είναι η κυβέρνηση να κάνει την επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας και να τον εντάξει μέσα στο σχεδιασμό. Η υγεία μας δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να μπαίνει κάτω από την λογική του κέρδους, ωφέλους και να παίζεται στα ζάρια. Και μια και είναι και μέρα της παγκόσμιας, μέρα της γυναίκας, 8 Μάρτη, μέρα παγκόσμια που γιορτάζεται, υπάρχει γιορτάζεται. Το διορθώνω. Το μήνυμα που στέλνουμε, και επειδή και ο κλάδος μας έχει, η πλειοψηφία του είναι εργαζόμενες γυναίκες, λέμε ότι είναι ορόσημο, γιατί αυτές οι γυναίκες βγήκανε και αγωνίστηκαν για την ισοτιμία, για ίσια δικαιώματα στην εργασία, στην κοινωνική ζωή. Και 111 χρόνια μετά από αυτή την κορυφαία ημέρα, βλέπουμε ότι οι εργαζόμενες γυναίκες, γενικότερα οι εργαζόμενες, οι γυναίκες των λαϊκών στρωμάτων, αντιμετωπίζουμε τα ίδια προβλήματα, αντιμετωπίζουμε την ανασφάλεια στη δουλειά, αντιμετωπίζουμε την ανεργία, αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα στην υγεία, στη μόρφωση. Το μήνυμα που στέλνουμε στις εργαζόμενες γυναίκες είναι ότι τα προβλήματα και η ζωή μας μπορούν να λυθούν μέσα από το συλλογικό αγώνα όλες μαζί. Βρισκόμαστε εδώ οι εκλεγμένοι της Λαϊκής Συσπήρωσης να στηρίξουμε την κινητοποίηση που κάνει το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, να διαδηλώσουμε ότι δεν πάει άλλο η κατάσταση με την υγεία. Η κυβέρνηση δυστυχώς δεν αξιοποίησε τη δυνατότητα, τη χρονική που της έδωσε ο λαός με την ατομική ευθύνη που επέδειξε πραγματικά, να στελεχώσει τα νοσοκομεία, να στελεχώσει άλλες κρατικές δομές, σχολεία, συγκοινωνίες, και βρισκόμαστε πραγματικά σε μια πολύ άσχημη κατάσταση. Μάλιστα, ειδικά στον Πειραιά, με τη χρησιμοποίηση του τζανίου για COVID περιστατικά, όσοι είναι εκτός COVID με προβλήματα υγείας
έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα. Τώρα λοιπόν να επιταχθούν οι μεγάλες κλινικές μόνο στο προσωπικό, χωρίς αποζημίωση των ιδιωτών τους.